Καλύτερο παιδί του προσευχή. Καλύτερο παιδί λοιπόν. Ότι κάνετε προσευχή. Και για αυτούς, δεν πειράζει. Και για αυτούς που δεν μας πρόλαβαν, ότι ένα από τα παρεξηγημένα, τα πολύ παρεξηγημένα μυστήρια που έχει η Εκκλησία μας, είναι το μυστήριο της μετάνοιας. Και τόσο πολύ παρεξηγημένο είναι που μερικοί δεν θέλουν και να τα ακούν το μυστήριο εκείνο. Παρόλο ότι είναι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Για το μυστήριο αυτό είπαμε και προηγουμένως ότι έχει τη σύστασή του, ότι το ίδρυσε δηλαδή, ο Κύριος μας ο ίδιος, αφού είναι η πρώτη λέξη στο κήρυγμα που ακούστηκε από το στόμα του. Μετανοείτε, είπαμε, και πιστεύετε εν το Ευαγγελίο. Και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Χωρίς να υπάρχει εσωτερική διάθεση μετανοίας, δεν γίνεται κατανοητό το Ευαγγέλιο καθόλου. Πού θα δείξεις υπακοή χωρίς να υπάρχει εσωτερική πρόθεση για να αλλάξει τρόπο ζωής που σου ζητάει το Ευαγγέλιο. Είναι απαραίτητο και είπα ότι είναι το μυστήριο αυτό ισόκυρο, έχει ισοκύρος και ίση τιμή, ισότιμο με τα άλλα έξι μυστήρια που έχει η Εκκλησία μας. Με το μυστήριο της μετανοίας μορφώνεται, ζωγραφίζεται, θα λέγαμε αλλιώς, μέσα μας, ζωντανά, όχι σχηματικά, σαν να έχουμε μία εικόνα φτιαγμένη, το ίδιο το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μέρα, λέγει ο Απόστολος Παύλος, με τη μέρα όλο και προσθέτουμε στη μορφή του Χριστού που είναι μέσα μας, φτιαγμένη από τον ίδιο, ναι, αλλά σκεπασμένη και μαυρισμένη, πλην όμως ανακαινισμένη και πάλι λερωμένη από εμάς, με τη μετάνοια όλο και καθαρίζει η εικόνα του Κυρίου Ιησού Χριστού που έχουμε εσωτερικά μέσα μας. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι για φαινόμενα αμαρτωλά που χρειάζεται η μετάνοια και ο Κύριος και οι Απόστολοι ένιωθαν φοβερούς εσωτερικούς πόνους. Επαναλαμβάνω, φοβερούς εσωτερικούς πόνους. Τι πόνους? Εν πάση περιπτώσει, ο Απόστολος Παύλος παρομοιάζει το πόνο για να σχηματιστεί με τη μετάνοια η εικόνα του Χριστού μέσα στην ψυχή ενός αμαρτωλού που πρέπει να επιστρέψει, το παρομοιάζει με το πόνο που νιώθει η γυναίκα όταν γεννάει. Με τη μόνη διαφορά, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι
η γυναίκα γεννάει το παιδί μία φορά, αλλά εγώ, λέει ο Απόστολος Παύλος, κάθε φορά που κάποιος αμαρτάνει ή που το ίδιο πρόσωπο αμαρτάνει, αισθάνομαι να μου σκίζεται η ψυχή, όπως η μήτρα της γυναίκας που γεννάει, προκειμένου να αναγεννήσω τον άνθρωπο εκείνο που έχει φύγει από τη μάντα του Ιησού Χριστού. Όπως έφυγε ο άσπρος Υιός. Να το προσέξουμε αυτό. Λέει, αδέρφια μου, οδύνω σε χρόνο μόνιμο, όχι, οδύνω σημαίνει αισθάνομαι πόνους γένας. Αισθάνομαι, το αισθάνομαι δεν σημαίνει ότι αισθάνθηκε και τελείωσε, αλλά διαρκώς αισθάνεται πόνους γένας. Μέχρι ότου επιστρέψει το απολωλός πρόβατο και έρθει στη μάντρα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι ο αληθινός πνευματικός πατέρας αισθάνεται δεσμά, δέσιμο με σίδερα, εάν είναι εγμάρδος είναι στη φυλακή. Αλλά αυτά μπορούν να σπάσουν κάποια φορά και να λυτρωθείς από τη φυλακή και να σταματήσουν εκείνα τα δεσμά. Εκείνος που αγαπάει την επιστροφή του αμαρτωλού, άρα αγαπάει και τον αμαρτωλό, είναι αλήτρωτος. Δεν του σπάνε τα δεσμά της αγάπης προς τον άνθρωπο που αμαρτάνει. Πάντα πονάει και πάντα ζητάει επιστροφή. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, χτυπάω, λέει ο Κύριος, χτυπάω την πόρτα. Άνοιξε μου να μπω μέσα. Άνοιξε μου να μπω μέσα. Ιδού έστηκα επί τη θύρα και κρούω. Αν είχαμε την αίσθηση ότι ο Κύριος είναι από έξω, και χτυπάει την πόρτα, και δεν είναι απλώς χτυπάει, αλλά και πονάει που χτυπάει την πόρτα, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο σταυρός στον οποίο αναρτήθηκε ο Κύριος, κρεμάστηκε, ήταν ο έσχυτος τρόπος ο δίνης που χτύπησε την πόρτα της καρδιάς μας για να μπει μέσα. Ο έσχιστος, δεν υπήρχε πιο ατιμωτικός τρόπος θανάτου την εποχή εκείνη. Γι' αυτό είναι ο έσχιστος τρόπος. Μας ζητάει ο Χριστός την καρδιά δια της μετανοίας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν φαντάζομαι να μην υπάρχει συνείδηση που να μαρτυρεί εσωτερικά και να λέει «Δεν είμαι εντάξει». Να το πω εγώ θα είναι ένα τίποτα. Αλλά εκείνος που διαβάζει τις ψυχές των ανθρώπων και που ξέρει και τα μη ποπεπραγμένα που λέει μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, διαβάζουμε και στην προσευχή για να κοινωνήσουμε την επόμενη μέρα και λέει «Και τα μη ποπεπραγμένα γεγραμμένα σε τη χάνει». Και εκείνα που δεν έχω κάνει, που θα κάνω αύριο, μεθαύριο, μετά από 10 χρόνια να ζω, μετά από 20, και εκείνα είναι γραμμένα επί το βιβλίο δέσου, στο δικό σου βιβλίο, Κύριε, το αναφέρει εκεί ο Κύριος που φτιάξει την προσευχή,
Και λέει, σαν να βλέπει τον κύριο, έχει να πει και να γράφει. Όχι μόνο εκείνο που κάναμε τώρα, ούτε εκείνο που περάσαμε, αλλά εκείνο που θα πράξουμε στην πορεία της ζωής μας, που είναι για μας άγνωστα εκείνα που θα πράξουμε. Και εκείνα είναι γραμμένα. Είναι συνείδηση του χριστιανού. Συνείδηση. Το βάρος που σηκώνει η ψυχή μέσα από τα γενόμενα στο παρελθόν, από εκείνα που πράττουμε την παρούσα στιγμή και από εκείνα που θα πράξουμε μέχρι ότου κλείσουμε τα μάτια μας και φύγουμε από τον κόσμο. Χωρίς τη συνέστηση εκείνη που μας ζητάει ο ίδιος ο Κύριος να το πιστεύουμε αυτό, ότι είμαστε άχρηστοι δούλοι του Κυρίου. Όχι μόνο στα κακώς πρατώμενα, σε αυτά που τα κάνουμε όταν αμαρτάνουμε, είναι λάθος, αλλά και στις αρετές ακόμη, μας λέει ο Κύριος, και αν ακόμα τον νόμο κάνετε που εγώ σας ζητάω, τον νόμο που γράφω μέσα στο Ευαγγέλιο, θα λέτε ότι αχρίοι δούλοι είμαστε. Και ότι αυτά δεν γίνανε με τη δική σας δύναμη, αλλά γίνανε με τη δική μου δύναμη. Μόνοι σας είναι αδύνατο να πράξετε και το ελάχιστο καλό. Και όταν ακόμα είναι φυσικό προτέρημα, γεννηθήκαμε και φέραμε στον κόσμο κάποιες αρετές. Να είμαστε φιλότιμοι, να είμαστε ήρεμοι, να είμαστε πράγοι άνθρωποι από τη γέννησή μας. Δεν το φέραμε εμείς από τον εαυτό μας. Από εκεί το μεταφέραμε. Ο ψηλά από τον ουρανό, τα καλά του Θεού. Τα κάνει δικά μας. Γι' αυτό λέει, και όταν κάνετε αρετή πάνω στην αρετή της επακοής, και τότε θα λέτε, είμαστε άχρηστοι δούλοι πέρα για πέρα. Από μάχη μας δεν κάναμε τίποτα. Στην Κόρινθο, όταν ζούσε ο Απόστολος Παύλος, ένας από τους χριστιανούς διέπραξε ένα αμάρτημα, ένα σοβαρό αμάρτημα. Πήγε και αμάρτησε με τη μητριά του. Και το πληροφορήθηκε ο Απόστολος Παύλος, που δεν ήταν στην Κόρινθο, είχε πέρασει μέσα από την Κόρινθο, είχε κηρύξει, είχε δημιουργήσει την εκκλησία, την Αποστολική Εκκλησία, όταν πέρασε από εκεί. Όταν έφυγε, του μεταφέρθηκε το μήνυμα ότι κάποιος αμάρτησε. Και τους παραγγέλνει, διέπραξε αμάρτημα ένας χριστιανός της εκκλησίας και εσείς, λέει, δεν βερθήσατε. Ζήτησε να κηρυχθεί πένθος. Τι θα έλεγε σήμερα ο Απόστολος Παύλος, Παναγία, λέει, δεν βερθήσατε για αυτόν που διέπραξε εκείνο το αμάρτημα και ζήτησε, λέει, αυτό ισχύει αφού το αναφέρει η Αγραφή, να τον πάρετε, να τον αποκόψετε από την εκκλησία και να τον παραδώσετε στον σατανά. Να καθαριστεί η εκκλησία από εκείνο το άγος. Άγος είναι το μόλισμα, κάτι που μεταδίδει το κακό, αλλά μολυσματικά, να κολλάς, όπως είναι μια αρρώστια που μεταδίδεται. Βγάλετε τον γρήγορα έξω, αποκόψτε την εκκλησία. Αυτό, λέει, το αμάρτημα, ούτε εν της έδνεση, ούτε, λέει, στους χώρους των δηλωτών δεν αναφέρεται. Και λέει ο Χρυσόστομος, προσέξτε το, λέει, δεν είπε δεν πράττεται, αλλά δεν αναφέρεται. Ζήτησε λοιπόν αποκοπή από την εκκλησία, να καθαριστεί. Μα θα πείτε ο Χριστός, δεν είπε να το φέρουν στους κόλπους, να αλλάξει. Σίγουρα
είναι αυτό η πραγματικότητα. Αλλά αποκόπηκε ο χριστιανός από την Εκκλησία. Τον αποκόψαμε. Αλλά στη συνέχεια έδωσε την παραγγελία και είπε: πάρτε τον άνθρωπο αμέσως μέσα, δείξτε του αγάπη μεγαλύτερη από πριν, για να μην πέσει στην απελπισία. Και το καταπεί ο διάβολος. Και το καταπεί ο διάβολος. Για λόγους παιδαγωγικούς, για να καταλάβει τι είναι αυτό που διέπραξε εκείνος ο αμαρτωλός άνθρωπος μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, όχι μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην Εκκλησία, τα άτομα μιλάμε τώρα, προσωρινά πετάξει τον έξω. Αυτό ήταν το πνεύμα του. Για να το καταλάβει εκείνος. Και μετά λέει, πάρτε τον, κυρώσατε του αγάπη, δείχτε του παραπάνω αγάπη από αυτή που πρέπει, που του δίνετε με τώρα, ή να μην πλεονεκτηθόμενοι από τον Σατανά. Για να μην έρθει και το αρπάξει ο διάβολος που είναι πλεονέκτης και το χάσουμε. Πώς το ερώτημα θα γινόταν η επιστροφή αυτού του αμαρτωλού στο χώρο πάλι της Εκκλησίας μέσα. Δια του μετανοείται. Με τη χάρη του Θεού γνώριζε ότι είχε αλλάξει ο αμαρτωλός εκείνος. Είχε ζεσταθεί το αμαρτημά του. Αλλά ξέρετε κάτι, η ζωή ενός αμαρτωλού, το λέω όλοι είμαστε αμαρτωλοί, αλλά έρχεται ο διάβολος και μας παρακινάει και μας λέει, κάτω μωρέ, δεν πειράζει, για να μας δείξει στο κακό. Όταν μας δείξει στο κακό, μας οδηγεί σε ένα άλλο στάδιο δικό του, που λέει, πω, τι είναι αυτό που έκανες, χάθηκες, δεν σε σώνει τίποτα τώρα. Που ερμηνεύεται αλλιώς το δεν σε σώνει τίποτα, απελπισία. Αυτή ακριβώς η λέξη, αυτή η πραγματικότητα της απελπισίας, που οδηγεί τον άνθρωπο στον Άδη. Η αμέλεια οδηγεί στην αμαρτία και η αμαρτία στην απελπισία και η απελπισία στον Άδη. Με άλλα λόγια, μπορεί να βρίσκεσαι όρθιος πνευματικά και επειδή αμέλησες να σε πετάξει κάτω ο διάβολος. Έρχεται αμέσως για να μην σου μείνουν περιθώρια για να σηκωθείς και σου λέει πια με ένα πνεύμα απελπισίας ο διάβολος, τώρα δεν υπάρχει σωτηρία. Σε γκρεμίζει από τον ουρανό στον Άδη, στην κόλαση. Στον αγωνιζόμενο χριστιανό που θέλει να ζει πνευματική ζωή, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν χωράει μεταμέλεια, αμέλεια δεν χωράει στην πνευματική ζωή, αλλά και αν τυχόν που τη δείχνουν την αμέλεια, είναι μεγάλο αμάρτημα, το καταλαβαίνουμε. Εμείς θέλουμε να είναι καλά και στον χειροπιαστό, έκλεψα παραδείγματος χάρη, ή πόρνευσα, είναι αμάρτημα μεγάλο λέω. Ή συκοφάντησα κάποιον, αμάρτημα μεγάλο. Έλα όμως, που η αμέλεια τον οδηγεί τον άνθρωπο σε πολύ μεγάλο βάραθρο και στην απελπισία, ώστε να μην τον αφήσει να ξανασηκωθεί ποτέ τον άνθρωπο τον χριστιανό. Δεν υπάρχει πια ελπίδα σωτηρία, σου λέει, στο σφυρίζει μετά. Βέβαια. Έλα καημένα αμάρτησε, σου λέει. Εντάξει. Ούτε σε βλέπει κανείς, ούτε τίποτα, κάτω τώρα εκείνο και δεν πειράζει. Τι ήτανε, στην έφερε καλά ο διάβολος στην τούπα, δεν θα μην σηκωθείς αφού σε ρίξει την απελπισία. Να δούμε δύο εικόνες ζωντανές και για το ένα και για το άλλο. Για την αμέλεια, την απελπισία.
Λέει, αφού εισήλθε, λέει, ο Σατανάς στον Ιούδα, θα το ακούσουμε την επόμενη εβδομάδα. Μπήκε ο διάβολος, λέει, μέσα. Το λέει η εγγραφή καθαρά. Σηκώθηκε και φεύγει και πάει το προδίδει. Πέντε τριάκοντα αργύρια, ο Ιούδας, φεύγει. Ακούει ότι καταδικάζει τον Κύριο σε θάνατο. Επιστρέφει, μεταμεληθείς, αφού λέει μεταμελήθηκε, δεν μετάνιωσε, έδειξε μεταμέλεια. Άλλο η μετάνοια, η οποία λέει αμάρτησα, δώσε μου συγγνώμη, και άλλο η μεταμέλεια, ήμαρτον λέει παραδούς, αίμα αθώων. Δεν είπε όμως, αμάρτησα, ζητά συγγνώμη για το αμάρτημά μου, και αυτό επειδή το είπε, απερθόν, ατύγξατο. Αφού τα έσκασε πάλι τα αργύρια του Ιάννου στους γραμματείς και Φαρισαίους, απερθόν, αφού έφυγε, αμέσως, ατύγξατο. Πήγε και κρεμάστηκε. Εδώ βλέπουμε τον Ιούδα να του σηκώνει τη σημαία τη μαύρη. Μόλις άκουσε σταυρό ότι ο Χριστός δεν είναι σταυρό, όπου τι έκανες, του λέει τώρα, δεν σε σώγει τίποτε, του μαύρισε τα πάντα γύρω, έπεσε στην απελπισία και οδηγήθηκε στην αυτοκτονία. Αυτή είναι η πορεία του ανθρώπου εκείνου που κάνει κάτι και δέχεται στη συνέχεια το διάβολο να κατευθύνει τη ζωή και να την κάνει πίσω μαύρη με το πνευματικό εκείνο αμάρτημος απελπισίας. Για κοίταξε και κάτι άλλο. Και εσύ είσαι, μάλλον θετικά, όχι ερωτηματικά, και εσύ είσαι ένας από αυτούς που είσαι μαζί με τον Μαζόν Ναζωραίο, λέει μια δούλη στον Πέτρο. Α, όχι, δεν είμαι. Άντε και δεύτερη φορά το ίδιο και την τρίτη φορά. Με θόρκου, με όρκο είπε, δεν είμαι μαθητής του. Ο Πέτρος είναι ο μαθητής του. Αλλά ο Πέτρος λέει όταν βγήκε έξω, την τρίτη φορά, έκλαψε μεταμεληθείς και μετανόησε καλά καλά και έκλαψε πικρός. Έδειξε μετάνοια και ζήτησε συγγνώμη από τον Κύριο. Άλλωστε του είχε πει ο Κύριος, άκουσε τρεις φορές, θα με αρνηθείς. Αλλά εγώ εδεήθην περί σου, παρακάλεσε τον πατέρα μου για σένα. Σαν Θεός που ήτανε, ήξερε το εσωτερικό του Πέτρου, ότι είναι ζωηρός, αθόρμητος στις πράξεις, πολλές πράξεις τις κάνει χωρίς να το σκεφτεί καλά καλά, και του λέει, άκουσε για σένα, εγώ ξέρω ότι εσύ θα μετανιώσει, δηλαδή συγγνώμη, γι' αυτό λοιπόν παρακάλεσε τον πατέρα μου, να μη σε κοσκινήσει εντελώς ο διάβολος στο κόσκινο, του μη συνιάσει, λέει, στο σύτο. Θα σε κουνήσει το στάρι, αλλά όχι εντελώς, του λέει. Το αντιλαμβάνεις τι γίνεται αυτό το πράγμα. Μη έβαζε ο Κύριος τον εαυτό του λίγο μέσα εκεί και λίγη καλή πρόθεση του Πέτρου, δεν θα είχαμε αυτά τα αποτελέσματα του Πέτρου να επιστρέψει στον Κύριο και να γίνεται ο πρώτος ανάμεσα στους Αποστόλους μαζί με τους υπολείπους άλλους που εξέλεξε ο Κύριος. Και στον ένα και στον άλλο ο πειρασμός έδειξε την ίδια, τον ίδιο τρόπο, την ίδια μέθοδο. Πέσε στο αμάρτημα, μη σηκώνεσαι το αμάρτημα, χάθηκες. Ο άλλος όμως σηκώθηκε και γύρισε πίσω. Ο άλλος πήγε, πνίγηκε. Επαναλαμβάνω ότι υπάρχει σκοτωδίνη μετά από το αμάρτημα. Μην ξεχνάμε τον Κύριό μας στη μεγάλη του εσπλαγνία. Βέβαια, ούτε και εδώ μας κοροϊδεύει πάλι ο διάβολος, γιατί λέμε μεγάλη εσπλαγνία του Κυρίου. Να, ο Άσωτος πήγε μακριά από τον Πατέρα, έκανε το ένα, έκανε το άλλο και τι δεν έκανε στην εσωτεία του και ο Πατέρας τον περίμενε στην πόρτα να γυρίσει. Να γυρίσει.
Και έλεγε α τούτο συζηνώει ο πατέρας. Και σε κάθε ένα άσωτο δίνει τη συγγνώμη. Βέβαια το ξέρουμε πολύ καλά, το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Αλλά άλλος λίγο, άλλος πολύ το καταλαβαίνει και το πράγμα πόσο δυνατά ή πόσο λίγο ακούει τη φωνή της συνειδήσεώς του. Γύρισε στον πατέρα σου. Γύρισε στον πατέρα σου, περιμένει ο πατέρα σου. Μήπως όλη την ημέρα και κάθε μέρα δεν αμαρτάνουμε. Γιατί υπάρχουν, λένε οι πατέρες Εκκλησίας, το ξέρετε και εσείς αυτό το πράγμα, αμαρτήματα που τα σχεδιάζουμε, κακόβουλα, αυτά είναι μεγάλα αμαρτήματα. Και αμαρτήματα που κάνουμε συναρπαγής. Σε μια στιγμή, χωρίς να καταλάβουμε, αυτή είναι η συναρπαγή, μας αρπάζει ο διάβολος, μας χτυπάει και εμείς λέμε ναι και κάνουμε το αμάρτημα. Σε αυτά έχουμε τη συνενοχή, γιατί, την ενοχή γιατί δεν προσέξαμε και παραδοθήκαμε στο διάβολο, αλλά έχουμε και το ελαφρυντικό ότι δεν σχεδιάσαμε εκ προθέσεως, δεν το κάνουμε. Είναι βαρύ να σκέπτεσαι από πριν και να σχεδιάζεις, να προγραμματίσεις, ώστε να πεις θα αμαρτήσω τώρα, θα κάνω εκείνο το αμάρτημα. Ο Ιούδας λοιπόν, ερχόμαστε στο θέμα, δεν μετανόησε, απελπίστηκε. Και η απελπισία τον οδήγησε όντως στον Άδη. Πραγματικά τον οδήγησε στην κόλαση. Τον Πέτρο, τον έριξε στην αμαρτία, ο πειρασμός τον κοσκίνησε όπως είπαμε, αλλά συνειδητοποίησε τι είναι αυτό που έκανε και ζήτησε συγγνώμη και έγινε ο Πέτρος, η πέτρα της Εκκλησίας, όπως είπε ο Κύριος. Συ θα είσαι ο βράχος, ο πνευματικός, στην ομολογία σου θα στηριχθεί η δική μου Εκκλησία. Βλέπετε η Εκκλησία μας πόσο άγια και πόσο καθαρά τα παριστάνει. Δεν μας παριστάνει τους Αποστόλους ότι είσαν Άγιοι. Μας δίνει από τις μεγαλύτερες σκιές μέχρι και τα καθαρότερα σημεία της ζωής τους. Για να πει άνθρωποι ήσαν. Και βρίσκονταν πάντα κάτω από την επιδρομή και την επίσης του διαβόλου. Αλλά όμως είχαν ένα ισχυρό όπλο, τη μετάνοια. Δεν υπάρχει πιο ισχυρό όπλο. Ο διάβολος δεν χαίρεται τόσο να μας δείξει την αμαρτία. Το χαίρεται, αλλά όχι τόσο πολύ, όσο όταν εμείς δεν πλησιάζουμε στη μετάνοια. Και πιο πολύ ακόμα χαίρεται όταν κάνουμε την αμαρτία και υπερηφανευόμαστε. Για αυτό που κάναμε, το κακό. Αυτό λέγεται ανεσχυντία. Αν δηλαδή διαπράττεις αμάρτημα και κάνεις και τον έξιμο, όπως λέμε, και το αμάρτημα που έκανες, εκεί πια είναι το αποκορύφωμα της αμαρτίας. Αυτό το χέρι το διάβολος. Σου λέει αυτός είναι στα χέρια μου, δεν θα γυρίσει πίσω αφού είναι ανέσχυτος άνθρωπος. Και το ευχαριστιέται πάρα πολύ ο διάβολος. Χρειάζεται λοιπόν να βρισκόμαστε πάντα στο δρόμο της επιστροφής, στο δρόμο της μετάνοιας. Αναστάς, πορεύσομαι προς τον πατέρα μου, είπε ο άσωπος. Και είπε στον πατέρα μου. Ποιον εννοώ. Και εγώ διάβασα τον Θεό. Εδώ που διάβασα τον Εξώστομο, λέει ήταν γιος του. Όπως και εμείς, λέει, είμαστε παιδιά του. Βαπτισμένοι εφόσον είμαστε, είμαστε παιδιά του. Άλλωστε λέει, αν δεν ήταν παιδί του, δεν θα ζούσε στο ίδιο σπίτι, ούτε θα είχε και κληρονομικά δικαιώματα. Δεν είχε κληρονομικά δικαιώματα. Δώσε μου την περιουσία μου, του λέει. Βέβαια, μπορεί να μην την έφερε, αλλά δεν τη ζήτησε την περιουσία. Λέει ο Ξώστομος, αυτά είναι στοιχεία που στοιχειοδοτούν ότι ήταν υιός του και ότι σαν παιδί του έφυγε από το σπίτι και απομακρύνθηκε από τον πατέρα του. Αλλά όταν πια είχε καταλάβει τι είχε κάνει, χτύπησε το κεφάλι του. Το χτύπησε, το άφησε να χτύπησε το κεφάλι του.
Δεν του είπε κάτσε εδώ με το ζόρι. Πάει, χτυπάει το κεφάλι του. Κατάλαβε το κακό που έκανε, το κατάλαβε πολύ καλά και έβαλε μυαλό. Έμαθε από τα παθήματά του και είπε, τότε είπε, Αναστάς, πορεύσουμε στον πατέρα μου. Θα σηκωθώ και θα πάω στον μπαμπά μου. Με περιμένει ο μπαμπάς μου. Πιανού πατέρα τώρα η καρδιά. Δεν λυγίζει όταν ένα παιδί έχει παραστατήσει και δεν λέει πού είναι το παιδί μου κάθε μέρα και όλη την ημέρα. Θα ζει τώρα να έχει πέσει τα ναρκωτικά και να είναι η επιστροφή από τις πάρα πολύ δύσκολες. Αυτή η καρδιά, μάνας ή πατέρα κλπ, πώς θα χτυπάει όλη την ημέρα και αν αγαπά και τον Χριστό, πόσο γόνατα θα τα βάζει κάτω. Γιατί δεν υπάρχει χειρότερο κακό στη σύγχρονη εποχή από εκείνο το κακό να πέσει στα ναρκωτικά ένα παιδί. Λοιπόν, ναρκωτικό είναι και αμαρτία. Ναρκωτικό, ναρκώνει τον άνθρωπο. Και το φέρνει στη θέση να λέει, α, δεν είναι τίποτα, αυτό φυσιολογικό είναι. Ένα ψέμα είπα, δεν είναι τίποτα. Και που έκλαψα, τι είναι. Και που είπε μια κουβέντα για τον άλλο, τίποτα δεν είναι. Όλα πια και που δεν πάω στην εκκλησία, τίποτα δεν είναι. Και που δεν μπορεί να γραφεί, τίποτα δεν είναι. Και ούτω καθεξής τα πιπηλάει σαν ναρκωτικό στο στόμα του ανθρώπου του σύγχρονου και ο άνθρωπος είναι πεθαμένος πνευματικά, ναρκωμένος. Πώς να ζητήσει τότε ο άνθρωπος εκείνος επιστροφή στον πατέρα του. Επαναλαμβάνω, οι αληθινοί πατέρες, αυτοί που έχουν συνέστηση σαν εκείνη του Ιερού Χρυσοστόμου, που έλεγε ότι ένα πράγμα που με φοβίζει μόνο, το ξέρετε, το έχετε ακούσει και άλλη φορά, η αμαρτία. Άλλο πράγμα δεν φοβάμαι. Το θάνατο γιατί το φοβηθώ. Λόγω με τον Ιερός Χρυσόστομο στο θάνατο. Λοιπόν, οι αληθινοί πατέρες, όταν κάνουν αγώνα για να επιστρέψουν στη μάντρα του Χριστού το χαμένο πρόβατο, να το φέρουν δια της μετανοίας στη μάντρα του Χριστού, αισθάνονται πόνους τοκετού, πόνους γένας. Εγώ βέβαια το διάβασα στο μεταφέρω, τέτοιο βήμα δεν έχω, γιατί αλλήμωνο σε μένα να πω ότι έχω τέτοιο βίωμα, δηλαδή να αισθάνομαι πόνο φρικτό για τον άλλο που έφυγε. Με δυσκολία κάνω την προσευχή για τον εαυτό μου και με πολύ πιο δυσκολία για τον αδέρφια μου. Αν τα αισθανόμουν αδέρφια μου, θα έκανα αυτό τον εαυτό μου, μου λέει ο Κύριος. Πόνους τοκετού αισθάνονταν, λέει, οι ποιμένες της Εκκλησίας, οι Απόστολοι, που αγωνίζονταν να επιστρέψουν τα πλαγιθένα πρόβατα. Και λέει εδώ πάλι ο Χρυσόστομος, φέρτε, λέει, το μεγαλείο του Χριστού μπροστά σας, την εικόνα αυτή, που έχει βρει στους γκρεμούς μέσα, λέει, το πρόβατάκι που έχει χαθεί. Από τα 100 που έχει βρει, το ένα το έχει βάλει εδώ. Με τι χαρά γυρίζει στο σπίτι, στη στάνη μέσα, να πάει το πρόβατο, στη στάνη του. Ο καλός πηλήν. Μεγάλη δουλειά να έχουμε τέτοια συγκίνηση, να έχουμε ζωντανή εικόνα τον Κύριό μας. Αυτό κάνει ο Κύριος στον καθένα μας. Μας χανόμαστε και με λέει, ελάτε, εδώ σας έχω, στην πλάτη μου, σας κουβαλάω πάλι πίσω. Θα ήθελα να φέρω μερικά παραδείγματα από την Αγία Γραφή μέσα, να δούμε πόση μεγάλη δύναμη έχει η μετάνοια. Λέει ο Κύριος, έλα εδώ Ιωνά, ο προφήτης Ιωνάς, πήγαινε στην Νινεβή. Ο Κύριος τον κάλεσε να πάει και πήγε. Κήρυξε. Τρεις ημέρες ακόμα έχουν διορία μπροστά. Και
θα καταστραφούν. Έδωσε δηλαδή, τους είπε ότι εντός τριών ημερών θα καταστραφεί η Γυρεμή. Δεν είπε ότι αν μετανοήσουν, δεν υπάρχει ο Θεός το άλλο μπροστά. Αλλά ξεκαθάρισε μία, δύο, τρεις ημέρες και καταστρέφεται η Νινεβή. Εκεί θα έπρεπε κανονικά οι Νινεβίτες, σου λέει αφού είχε πάρει απόφαση ο Κύριος με τις τρεις ημέρες, τελειώσαμε, τι να κάνουμε, δεν σωνόμαστε. Και όμως λέει, έδειξα τέτοια μετάνοια που ακύρωσαν την απόφαση του Κυρίου. Και πήρε την απόφαση ο Κύριος πίσω, λέει. Εικονικά, σαν εικόνα, γιατί ο Κύριος μας δεν είναι κάτι που αλλάζει από τη μέση στην άλλη. Τώρα αποφασίζει και αύριο πριν πίσω την απόφασή του. Απλούστατα ο Κύριος γνώριζε την πρόθεση να αλλάξουν και τους, με το φόβο του της καταστροφής, ήθελε να τους εμβάλλει φόβο να γίνει γρήγορα επιστροφή. Και τα μένα ακόμα παραπάνω θα ήταν πιο χειρότερο το κακό ακόμα. Όσο μένει το κακό, τόσο πιο χειρότερα είναι. Όταν λοιπόν αυτοί άκουσαν ότι τρεις ημέρες και εντάξει καταστρέφονται, γρήγορα επιστροφή προς τον Κύριο. Μακριά λοιπόν από το κακό. Πολύ μακριά από το κακό πρέπει να βρίσκεται ο άνθρωπος. Το ζωντανό κακό, τούτο εδώ το άλλο που εφολεύει μέσα μας λόγω της βιωτής που έχουμε, έχουμε ένα άλλο τρόπο ζωής που έχουμε ζήσει όλοι μας. Κάνουμε τον αγώνα να το πετάξουμε, αλλά μας τραβάει από την άλλη μεριά. Γιατί μας τραβάει? Γιατί λέει ο Παΐσιος, από τη στιγμή που θα καταλάβεις ότι πρέπει να γυρίσεις πίσω στον πατέρα σου, στο σπίτι του πατέρα σου, τότε δεν θα σου τραβήξει μία ρίζα από κάτω, όλες μαζί θα τραβήξει ο διάβολος, θα κάνει μεγαλύτερη προσπάθεια τότε. Πριν σ' αφήνει ήσυχο ότι τα πας καλά, μόλις καταλάβεις ότι δεν πας καλά καθόλου, καταλάβεις εσύ ο μετανοημένος άνθρωπος, τότε και σου λέει δεν μπορείς, εγώ δεν σ' αφήνω με κανέναν τρόπο. Το κάνει πίτσο ο διάβολος. Γιατί εμείς πρέπει να προσέξουμε ακόμα αφού εσύ δεν έχεις καμία δύναμη. Εμείς να με απειλήσεις. Δεν έχει δύναμη ο διάβολος. Εμείς του δίνουμε το δικαίωμα, το ανοίγουμε την πόρτα, να περάσει να μας αλλαγεί στην ψυχή μέσα. Θέλω να πω τούτο και να τελειώσω. Έχουμε ακούσει τον Κύριο τι λέει, για προσέξτε, το έχουμε ακούσει, εδώ θα το δούμε, θα το ακούσουμε αλλιώς. Λέει, όταν φύγει ο πειρασμός από έναν δαιμονισμένο, πάει λέει σε έρημο τόπο. Εκεί λέει, εδώ δεν είμαι καλά που είμαι. Και λέει ο Κύριος, παραβάλλει άλλα αυτά δαιμόνια λέει. Και άμα βρει, λέει, σε σαρωμένο, σκουπισμένο, λέει, το σπίτι εκεί που, από εκεί που βγήκε, ξαναμπαίνει μέσα και κάνει χειρότερη κατάσταση. Τι σημαίνει, άμα βρει σαρωμένο το αυτό? Να, απλούστατα, θα βρει την ψυχή μέσα του ανθρώπου ανοιχτή, ήρεμη από αγώνα, μηδέν, όλα πάνε καλά, θα μπει μέσα και θα γίνει χειρότερα από τα πρώτα. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να αναπαύεται, ο άνθρωπος πρέπει να αγωνίζεται. Και ο Κύριος μας το έχει πει. Να ξέρουν πολύ καλά. Λέω το θέμα της μετάνοιας. Είναι απαραίτητο να γίνεται όχι μια φορά το χρόνο ή δύο, τακτικότατα. Ξέρει ο διάβολος ότι εκεί που θα πάμε να ξεμολογηθούμε, εμείς θα πάρουμε τη χάρη του Θεού. Θα πούμε τα αμαρτήματά μας, γιατί αμαρτωλοί είμαστε, όχι όμως αμετανόητοι. Και όταν τα πούμε χωρίς καμιά δικαιολογία για αυτά που κάνουμε, καμιά δικαιολογία, με έφτιαξε ο άλλος, αυτό τερμάτισε, είναι με έφτιαξε η Εύα. Και ο Θεός είπε, έτσι είστε μπρος, άμα σου έφτιαξε η Εύα, έξω τον παράδεισο και δύο. Δεν το είπε. Λέει, η Εύα που μου έδωσες για σύντροφο, δεν βάλε δικαιολογία την Εύα, στο μυαλό ότι το έχεις. Δεν καταλάβαινες ότι η Εύα σε έσπρωξε. Εσύ πιο, ήσουν εκεί πέρα. Έχει πιο πολύ μυαλό η γυναίκα. Σε αυτά. Και εσύ που έχεις πιο λίγο, γιατί τι ακούς και το λες κιόλας. Εγώ είμαι πιο κουτός, τι να πω. Λοιπόν,
Πολύ φοβάμαι ότι ο διάβολος σκέφτηκε, σου λέει, εγώ άμα καταφέρω την Εύα, τον Αδάμ τον έχω στο τσεπάκι του. Να, μην τον είναι. Λοιπόν, επαναλαμβάνω για φορά ότι όταν περάσει και βρει ανοιχτά, ωραία τα πράγματα ο διάβολος, σε σαρωμένα, στολισμένα για να μπει μέσα, όχι όπως τα είχε πριν αστόλιστα, τώρα τα στολίζει ο άλλος. Περνάει μέσα με όλα αυτά τα δαιμόνια. Τότε άντε να βγάλεις έξω μετά. Λέει η Μαγδανή, μαθήτρια του Κυρίου, είχε 7 δαιμόνια, 7 δαίμονο είχε. Και την έκανε καλά ο Κύριος, τη τα έβγαλε μέσα. Αλλά ξανά ξέπανε την πόρτα όμως, για να μην περάσουν πάλι μέσα. Και ακολούθησε τον Κύριο η Μαρία η Μαγδαληνή. Η μετάνοια τελείωσε, καθαρίζει τον άνθρωπο και το βάζει και σκοπό στην πόρτα της καρδιάς, του λέει στάσου τώρα εδώ, με την προσευχή σου, όχι την πρωί και την βράδυ μόνο, αλλά και την ημέρα που κυλάει. Εδώ έρθει στη γλυκιά παρέα του Χριστού να σου δει μέσα να κάτσει. Ποιο γλυκιά στον κόσμο, δεν υπάρχει παρέα του Χριστού. Μπορεί μόνο, είμαστε αμαρτωλοί, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά μας μποδίζει τίποτα να του λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ, έλα. Και λέει σε μας, μας μποδίζει από αυτό το πράγμα. Δεν μας εμποδίζει. Μάλιστα, είναι και εύκολο να το κάνουμε για το πράγμα. Για να δούμε ότι είναι αναγκαίος ο πραγματικός, μας το έδειξε και ο Χριστός ο ίδιος, ο Κύριος ο ίδιος. Πώς? Βέβαια με τον Δαβίδ. Ξέρετε πόσο ήταν ο Δαβίδ που έκανε την ηχεία. Το διάβασα από τον Χριστό στο από εδώ μέσα. Πόσο ετών ήταν που έστειλε τον αξιωματικό, τον Ουρία, σκοτώθηκε και μετά πήρε τη γυναίκα του και έκανε την ηχεία. Έχετε υπόψη σας. 160. Όχι 45. Δεν μπορεί να είναι 16. Μα αφού ζούσαν 800. Το λέει, όχι, το λέει γραφή, ήταν 800. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πολύ. Είναι βλαστημία κατ' οικείου πνεύματος αυτό που λέει. Στα πρόσεξε. Είναι μεγάλο αμαρτημό. 800 χρόνια. Και το Δαβίδ μιλάω τώρα, 800 χρόνια σε Αδάμ και Εύα. Τα τότε χρόνια Αδάμ και Εύα 800-900. 960. Παγράφω πόσο είσαι. 930-36. Και 969 ήταν παιδί, άμα το πάρουμε. Δεν το ήταν παιδί τότε. Λοιπόν, δεν ήταν παιδί. Γέρος που δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του. Το κατάλαβες? Είχε περάσει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από τη στιγμή που θα ανοίξει την πόρτα να περάσει αμαρτία μέσα, σε κάνει παιδί 20 χρονών. Χώνεψε το κίνητο πράγμα. Το καταλάβεις το πράγμα. Στην αμαρτία σου δίνει φτερά ο διάβολος. Σου δίνει φτερά στην αμαρτία ο διάβολος. Και τελείωσε την κάθε αμαρτία, όχι σαν παιδί, με όλη τη δύναμη της νιώτης. Ας είσαι όποιος κι αν είσαι. Γι' αυτό λέει ο γέρος νεανίζει. Το είσαι όποιος νεανίζει ο γέρος. Αυτό είναι το θέμα όλο. Στην αμαρτία επάνω. Και από γέρο λέει, τρία είδη λέει εμείς είναι η ψυχή μου. Πλούσιο ψεύτη, φτωχό υπερήφανο και γέρο ταμιχό. Λέει η Αγία Γραφή το λέει. Αυτά τρία είδη. Για ξαναπέστε γιατί δεν το κάνεις. Πλούσιο ψεύστη. Αφού τα έχει όλα, γιατί είναι ψεύματα. Ναι. Φτωχό υπερήφανο, αφού δεν έχει τίποτα και υπερηφανεύεται. Και γέροντα που είναι έτοιμο για το λάκκο και είναι μοιχός. Κάνει μοιχεία. Γέροντας. Δεν είναι περίεργα καθόλου, κι όμως είναι πραγματικότητες. Γιατί πολλέ φορέ λέει, μα αυτός ο γέρος αποδείχεται και υφελό στο μυαλό. Άφησε την οικογένειά του και πήγε στα γεράματά του. Και έφυγε με άλλη γυναίκα. Γιατί το λέμε και το πράγμα. Δεν το λέμε. Περίεργο. Πόσες φορές μας αλλονίζει την ημέρα ο διάβολος. Και τα κρύβουμε επειδή βάζουμε τη μάσκα μπροστά μας όλοι. Μια μάσκα μπροστά και λέμε να ο Άγιος Κώστας υπεράει. Και μέσω τελικά είναι όλο ό,τι χειρότερο υπάρχει. Λέει ο Χρυσόστομος ότι μου κάνετε λέει μασκαράτα μια φορά το χρόνο. Εδώ έχουμε όλη τη χρονιά και κάθε μέρα. Και κάθε τις μέρες αυτές μόνο που έχει οικησία την πιο πνευματική περίοδο. Εν πάση περιπτώσει, επανέρχομαι. Χωρίς συμμετοχή στο μυστήριο της μετάνοιας, είμαστε αμετανόητοι. Και λέει ο Κύριος, όλα τα αμαρτήματα συγχωρούνται. Ένα δεν συγχωρείται. Το να μη ζητάς δια του Αγίου Πνεύματος τη σωτηρία σου. Όταν δεν πλησιάζεις με τη μετάνοια να πάρεις τη Θεία Χάρη,
Όλα τα άλλα μυστήρια να κάνεις, είσαι ασυγχώρητος. Δεν πας στον παράδεισο, ούτε όπως και να το κάνεις. Γιατί δεν δέχεσαι ότι σώζει το μυστήριο της μετανοίας και δεν παίρνει τη Θεία Χάρη. Τελείωσε. Η μετάνοια είναι αυτή που μας μορφώνει την εικόνα του μυστήριου μέσα μας. Δεν λέμε ότι δεν είμαστε αμαρτωλοί. Είμαστε αμαρτωλοί, πέρα για πέρα. Αλλά δεν θα μείνουμε χωρίς το μυστήριο αυτό για να σωθούμε. Δεν το λέμε, συζητάμε τη μετάνοια τώρα που είναι οι μέρες του Πάσχα. Αυτή ισχύει πάντοτε, είπα, μεταρρύνεται ο Κύριος. Ας το έχουμε υπόψη μας, τίποτα άλλο παραπάνω. Πέστε κάτι, εγώ τα είπα όλα. Ορίστε. Μπορείτε κάτι να πείτε πάνω στο θέμα. Δεν είμαστε κάτι εμείς οι πονηροί. Ναι, είμαστε. Τι λέμε. Δεν πάω να μεταλάβω ή πήγα ή έφαγα και δεν πάω, δεν νίστεψα. Αλλά αφού το βράδυ της Ανάστασης τι λέει. Νιστέψατες και μη νιστέψατες. Οι πονηροί, εμείς το λέμε αυτό. Ναι. Ενώ δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι καθόλου. Αλλά και τι να σου κάνει, προκειμένου και να μην μείνεις τελείως, σου λέει νηστεύσανες και μην νηστεύσανες τι. Έχει και άλλα η ευχή αυτή, δεν λέει μόνο αυτό, είναι και αυτό βέβαια το πιο βασικό, το επικαλούμεθα, αλλά έχει και άλλα η ευχή. Είναι τα καλά και συμφέροντα πως τα λέμε. Αυτό το λέει πως το ερμηνεύουν, είναι πάρα πολλοί, όχι πολλοί. Όλοι, όλοι. Πάρα πολλοί, ναι. Δεν υπάρχει τίποτα. Άμα δεν πας όπως πήγε ο Δαβίδ, όπως πήγε στον Δαβίδ ο προφήτης Νάθαν και του είπε ο Θεός σου συγχωρεί το αμάρτημα, γιατί ο Θεός έστειλε ένα άλλο προφήτη, άνθρωπο σαν και τον Δαβίδ, και του είπε έκανες αυτό, έδειξε μετάνοια και του λέει σε συγχώρεσε ο Θεός, του είπε. Ο Νάθαν ο προφήτης στον προφήτη Δαβίδ. Με άνθρωπο του έδειξε την άφεση. Όχι στην εικόνα, ούτε μόνος του. Δεν υπάρχει πράγμα στην Εκκλησία μέσα. Με τα όμοια μας έσωσε ο Χριστός. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Θα μπορούσε σαν Θεός που είναι να μην κατέβει στη γη, με έναν αλφα τρόπο που εκείνος θα ήθελε, χωρίς να κατέβει καθόλου, να σταυρωθεί, να μας σώσει όλο τον κόσμο. Δεν το έκανε αυτό. Αλλά έγινε όμοιος με εμάς. Το όμοιο με το όμοιο λέει. Το λέει και ο Απόστολος Παύλος το πράγμα λέει. Έγινε, δεν θυμάμαι πως ακριβώς το λέει μέσα, μπορείς το θυμηθώ, αλλά κάποια άλλη στιγμή. Λέει ότι ομοιώθηκε με εμάς, έγινε άνθρωπος, έτσι όπως και εμείς, και με αυτόν τον τρόπο ζητάει και εμείς να σωθούμε, σαν άνθρωποι. Τώρα για το θέμα της μετάνοιας. Εγώ προσωπικά το ερμηνεύω ως εξής. Για να πω τη λέξη μετάνοια, δεν είναι μόνο με το στόμα, με τα λόγια. Διότι θα πρέπει κάθε άνθρωπος να θυμηθεί από πώς ξεκίνησε να αμαρτάνει. Σιγά σιγά αμαρτάνουν και φτάνουν στα μεγάλα αμαρτήματα. Έτσι πάλι να πούμε ότι μετανοούμε, διότι τα πάθη μας είναι τόσα πολλά που δεν φτάνει μονάχα να λέμε τη λέξη μετανοώ. Θα πρέπει να βγάλουμε τα πάθη από την ψυχή μας μέσα. Τα πάθη είναι πολλά. Τα πάθη ερμηνεύονται εμείς χούια. Γιατί το λέει, κακού χούι. Κάποιος λέει, εδώ τα βγαίνει η ψυχή για μένα το χούι. Λέει, άμα πας λέει, στον τάφο, θα δεις μετά από 40 ημέρες έχεις κάσει το χώμα. Τότε φεύγει λέει, το χούι από τον άνθρωπο. Λέει η παροιμία. Συνεπώς. με αόριστη παροιμία. Θα πρέπει όταν πραγματικά πούμε τη λέξη μετανοούμε, να το πράξουμε, αλλά δεν μπορούμε από τη μία μέρα στην άλλη. Να διώξουμε όλα τα πάθη αυτά που έχουμε. Είναι πάρα πολλά τα πάθη μας. Αλλά σιγά σιγά μπορούμε να τα ψαλιδίσουμε. Συνεπώς θα έρθει κάποια μέρα πραγματικά θα έχουμε μετανοήσει σωστά. Άμα και προλάβουμε όμως. Α, μας επιτρέψει ο Κύριος. Αυτό κύριο, είναι μετά μας. Σε προλαβαίνουμε λόγω δικαιολογίας. Μα ναι, αλλά θέλουμε όταν λέμε σιγά σιγά, δεν λέμε ότι να επαναλαμβάνουμε πάλι τα πάθη μας. Τη μια ημέρα και την άλλη να κάνουμε τα ίδια. Αλήθειας λέμε, αλλά. Και όσο για το θέμα που είπαμε, η παροιμία ότι δεν σε θέλει ο διάβολος, έτσι δεν λέμε εδώ. Το λέμε πολλές φορές. Το διάβολο δεν σε θέλει, λέμε.
Εγώ ερμηνεύω τον Ιούδα, όταν του ζήτησε τα λίτρα για να τον παραδώσει τον Χριστό, τον αγκαλιάσανε. Έτσι δεν είναι. Πάντως ισχύει αυτό. Τον αγκαλιάσανε, πάρε τα αργύρια κλπ. Μετά που τα επέστρεψε, γιατί κατάλαβε το σώμα του, και τι μας τα έφερε τώρα πίσω, λέει. Ούτε δεν θέλουν να σε βλέπουμε. Έκαναν τη δουλειά τους. Συνεπώς ο δαίμονας, γι' αυτό λέει, δεν σε θέλουμε εδώ, τι να σε κάνουμε. Εμείς κάναμε τη δουλειά μας τώρα. Γι' αυτό λέμε κι εμείς, Βασίλη, τη δουλειά μας κάνουμε. Εμείς, οι άνθρωποι. Εγώ έχω να πω σε όσα είπαμε. Και δεν θα το ευχόμουν, ούτε και το θέλω. Να ακούγονται όσα ακούγονται εδώ και να υπάρχει έστω κι ένας που να έχει κάποια ελαφριά συνείδηση και να τα ακούει. Είναι σοβαρά θέματα. Έχουν σχέση με την αιώνια ζωή μας. Και επιπολαιότητα δεν χωράει σε αυτά. Καμία επιπολαιότητα. Να συζητάς, να σου δει το δικαίωμα κύριος, να συζητάς αυτά που φέρει ο κύριος από πάνω και σύμφωνα με την ελευθερία συγκίνηση να λες, εντάξει, δεν μπορώ, δεν κάνω, το να κάνω και λοιπά, να φοράς δικαιολογίες. Τι άλλα για Ευαγγέλη κάτι. Εύχομαι αγαπητοί μου αδερφοί και εμείς και όλος ο κόσμος να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο μετανιωμένοι. Γιατί, διότι η Γραφή λέει εν το Άγιο και στη μετάνοια. Είναι πολύ μεγάλη αρετή, πάρα πολύ μεγάλο μυστήριο αυτό και μας ακολουθεί μέχρι την τελευταία στιγμή που φεύγουμε. Αν δεν το εκμεταλλευτούμε, δεν θα φταίει ο Κύριος. Εμείς θα φταίμε. Αλλά πρέπει να προσέξουμε λίγο ιδιαίτερα στο εξής. Αυτό το όχρα αδερφέ δεν βαριέσαι. Κάναμε τι κάναμε, θα πάμε να το πούμε στο παππούλι, ας πούμε, και θα μας συγχωρέσει αυτό, θα μετανοήσουμε. Θέλει λίγο προσοχή γιατί είναι βλαστημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Και ρωτήσαμε τον Κύριο πόσες φορές μπορεί, λέει ο άνθρωπος, να μετανοήσει και πόσες φορές το συγχωρήσεις. 77 και σε αυτό τι θα πει. Ότι όταν κάνουμε κάτι είναι σαν να πέφτουμε κάτω. Το να πέσουμε κάτω ή να κάνουμε αμαρτία δεν είναι θλιβερό τόσο όσο είναι το ολέθριο να μείνουμε κάτω. Γι' αυτό και μόνο αυτή η αρετή, παρότι δεν είναι το μέγιστο των αγαθών, που μας δίνει ο Κύριος, δίνει την φιλανθρωπία που έχει και την αγάπη που έχει για το πλάσμα του. Μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής του, και αυτό είναι παράδειγμα ο ληστής απάνω στο σταυρό, μπορεί ο άνθρωπος, λέει και ο Μέγας Αντώνιος, μπορεί ο άνθρωπος με συντριβή καρδίας και με αληθινή μετάνοια να αγιάσει. Αυτός είναι ο τρόπος. Αλλά είπε ο αγαπητός αδερφός εκεί το εξής, που δεν ξέρω αν το προσέξαμε. Ξέρουμε όμως μέχρι ποια θα είναι η στιγμή να μετανοήσουμε. Γι' αυτό συνέχεια, επαγγελματίση. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Λέει εδώ, μια και το ρωτάς, το ξέρουμε. Απόστολος Παύλος του λέει αυτό και από την Γραφή το έχει πάρει. Και το μνημονεύει ο Χρυσόστομος. Σήμερα, εάν ακούσετε τη φωνή του, του Κυρίου, να μη σκληρύνετε τις καρδιές σας. Σαν τότε που τον πήγαιναν οι προγονείς μας στην έρημο. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι από κάποιο ψαλμό του Δαβίδ. Ναι, δεν ξέρω τι Παύλος, σε μια περικοπή, από εκείνη παρμένο, το Δαβίδ. Σήμερα τη φωνή μου ακούσετε, αλλά όμως αυτό είναι παρμένο και από την Παλαιά Δαβίδ και το μνημονεύει ο Δαβίδ. Λοιπόν, λέει, σήμερα να ακούσετε και λέει, το ερμηνεύει εδώ μέσα από ο Χρυσόστομος, λέει, το σήμερα είναι ένα συνεχές τώρα. Δηλαδή τώρα που ζούμε είναι το σήμερα. Τώρα να μην ξεχαστείτε και αμαρτάνετε σαν έχεις που αμάρτησαν και τιμωρηθήκανε. Την ευθύνη την είχε το τώρα εσύ. Το τώρα θα προσέξεις. Επαγγείλεις μου είπε ο αδερφός. Δεν σε δώσ' τα λόγα. Να το βάλουμε κανένα ταρτάκι πιο αργά. Α, κοιτάξτε, αλλάζει η ώρα νομίζω, ε. Πότε. Τι με που είπε η αλλάζει το Σάββατο. Τι, Σάββατο προς Κυριακή. Ναι, θα πάμε σίγουρα μία και πιο πίσω από μάτω. Άμα αλλάζει όλα. Θα πάμε... Θέλω να έχεις πολλά με το Πάσχα. Τι με το Πάσχα. Είναι πότε είναι το... Βάζω 7.30. 11 Απριλίου.
Μια εβδομάδα είναι ακόμα, μετά μεγάλη εβδομάδα. Ναι, ωραία. Άρα μετά την μεγάλη εβδομάδα, όταν ξαναξεκινήσουμε πάλι, να το αφήσουμε, να το κάνουμε μετά το κάνουμε 8.30. Όχι, 8. Δηλαδή να έρθουμε μια φορά που μια φορά το κάνουμε ακόμα. Μια φορά το κάνουμε ακόμα. Θα έρθουμε την ίδια ώρα. Δεν θα πει ότι αν λες εσύ ότι αλλάζει τη Δευτέρα. Ναι, αν αλλάξει τι ώρα. Μια ώρα πιο νωρίς πάλι. Τι ώρα θα έρθουμε. Κανονικά πρέπει να έρθουμε 8 τώρα για να λέμε την επόμενη. Να διακεράσουμε λίγο τη μέση, να κάνουμε 7.30. Ξέρετε, επειδή είναι ένα μάθημα. Ξέρετε ποια είναι η περίπτωση. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Η ώρα 8 της Δευτέρας θα είναι όπως είναι τώρα 7. Του συγκρινώ. Άρα δεν θα αλλάξουμε τίποτα. Ας έρθουμε συνεπώς 8, σαν να ήρθαμε πάλι 7, και από την επόμενη μετά το Πάσχα. Βλέπετε. 8, ωραία, 8. 8 η ώρα, έτσι. Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θεός, ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θεός, ελέησον εμάς. Πάτερ ημών, μέγας της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσει ημίν σήμερα, και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήρημε τη σοφιλία της ημών. Και μη εις ελέγχεις ημάς πειρασμών, αλλά λύσεις ημάς από το πονηρό. Διευκόλου τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς τους αμαρτωλούς. Θα θέλω μαζί μας την πνεύμα.